Είστε από τον Πινέλη, μπαλά έξω στον Γκάλι. Γκάλι στη διείσδυση και φάουλ από τον Κολτεμπέλα. Ο Γκάλι ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Του Γκάλι, γιατί καθώς είναι τραυματίας ο Μπρουναμόντι, η ιταλική ομάδα δεν έχει εναλλακτική λύση σε playmaker. 7-3. Συνεχώς δείχνει να έχει βρει τις ισορροπίες. 7-3 και είναι και στην επίθεση. Ένα ελεύθερο σούτ από τον Αλβέρτη. Και 7-6 με αυτή τη βόμβα τριών πόντων του νεαρού που εξελίσσεται σε ένα μεγάλο σούτερ. Θα αυτός πάσης πιο κοινής. Γκάλι. Θα μειώσει σε 19-10. Και έχουμε το τρίτο time out του αγώνα. Αυτή που καλή άμυνα του Παταβούκα. Τυριούνις για τον Γκάλι, προσπάθεια βλυδιασμού. Πάει ο Βολκόφ για το lay-up και θα μειώσει σε 19-12. Μία καλύτερες επιλογές. Γκάλις ξανακερδίσει την μπάλα, επιμένει προς το καλάθι των Ιταλών και μειώνει σε 19-14. Μωρέτη, να ο Παναθηναϊκός που με 3 αλλεπάλληλα καλάθια από τους 11 πόντους πήγε στους 5. Καρέρα, πάντα Βολκόφ έξω στον Γκάλι. Το σούτ υποπιέσει και 19-16 ο Παναθηναϊκός σε απόσταση σχεδόν αναπνοής. 3 πόντοι, έχει πετύχει ένα σερί 8-0. Βάλε και από τον Πινέλη που δεν σφυρίζεται. Γκάλι. Για τον Βολκόφ που πάει στο lay-up. 19-18 τον Παναθηναϊκό. Που κάνει ένα 10-0. Ανέλπιστο. Και απειλεί πλέον τους Ιταλούς. Rebound από τον Βολκόφ. Γκάλι. Περίπτωση ευνηδιασμού. Και το lay-up από τον Βολκόφ δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Με 19-20 ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά. Ήταν το πρώτο καλάθι των Ιταλών και αυτό για τρεις από τον Σάσα Ντανίλοβιτς. Γκάλι με καλές προϋποθέσεις ο Φαρίζ 22-22. Ο Κολτεμπέλα δεν πάει πολύ κοντά του, έτσι ο Γκάλις έχει ευχέρεια για καλό σουτ από μέση απόσταση και πάει τον αντίπαλο. Ο Γκάλις στην αντεπίθεση. Πάντα Γκάλις χορεύει, πασάρει έξυπνα στον Πυργιούνι, αλλά αυτό θα τον σταματήσει ο Καρέρα. Και Γκάλις για νέο εφηλιασμό. Τρεις Παναθηναϊκοί με δύο Ιταλούς. Παταβούκας. Νέο καλάθι, 22-26 από τον γκάρ του Παναθηναϊκού και time out γρήγορα από τον Βούτσι, τον προπονητή του Μπάκλερ. Γκάλι, ο αρχηγός και ηγέτης του Παναθηναϊκού, με αντίπαλο τώρα τον Σάβιο. Ένα δύσκολο σουτ, η μπάλα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, ο Γκάλι τώρα αργά-αργά. Πάει για το lay-up, πασάρει έξυπνα στον Βράνκοβιτ που θα καταρφώσει την μπάλα. Το έγινε και φάουλ εκεί που δεν σφυρίχθηκε. 25-28. Ξανά η φάση, το πάσιμο, η έξοχη ασίστ από τον Γκάλι και το κάρφωμα από τον Κυριώδη Βράνκοβιτ. 4 λεπτά και 10 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου. (27:30, ακόμα μία, 3 λεπτά και 40 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου. Και 7-31. Φοβάται τον Βράνκοβιτ. Νέα περίπτωση εμβολιασμού. Παταβούκας φρενάρει τον ρυθμό. Γκάλις το σουτ απ' έξω. Και νέο καλάθι. 27-36. Αυτό ήταν για 3. Ο Παναθηναϊκός στους 9. 2,5 λεπτά σχεδόν πριν από το τέλος του μηχρόνου. Γκάλις. Πάντα Γκάλις. Προσπαθεί να ξεφύγει και έχουμε φάουλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Υπάρχει μια λογομαχία εκεί ανάμεσα στον Γκάλι και στον Κολτεμπέλα. Ο Ιταλός ομολογουμένος παίζει σκληρά τον αντίπαλό του. Ήταν εδώ με το δεξί χέρι, κατέβασε κάτω τον Γκάλι. Παταβούκας. Γκάλι. Ελίθεται, θα νικήσει όλους τους αντιπάλους του, 54-55. Ο Νίκος Γκάλις που συνεχίζει να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Αν και σε αυτά τα 8 πρώτα λεπτά είχε περιοριστεί κάπως η επιθετική του δράση. Γκάλις, το μαρκάριο Σάβιο τώρα. Ελεύθερος ο Αλβέρτη στο σουτ και θα πετύχει για 3. 54-58, ο Παναθηναϊκός παίρνει πάλι μια απόσταση 4 πόντων. Γκάλις. Πάει για το καλάθι με αντίπαλο το Σάβιο και θα τον νικήσει 56-62. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει στους 6.
8 λεπτά και 24 δεύτερα πριν από το τέλος. Βγήκε και πήρε την μπάλα. Πάει στο 1 εναντίον 1. Ναι. Και δεν αποτυγχάνει. 56-64. Ο Γκάλης παγώνει το παλασπόρ της Πιά Σαντζαρίτα και με time out. Πάντα Γκάλης. Αργά-αργά. Υπό την πίεση του Κολτεμπέλα. Πάει προς το καλάθι. Στέκεται αφού έχει στείλει τον αντίπαλο 3 μέτρα μακριά και η διαφορά στους 10, 59-69. 11, 10, ο Γκάλης δεν βιάζεται, 9, 8, 7, τώρα πάει προς το καλάθι, θα νικήσει και πάλι, 63-73, φτάνει τους 30. Ο Νίκος Γκάλης που νομίζει κανείς ότι είναι έφηβος, κοιτάξτε εδώ. Ο Ραντώτη, έξω στον Γκάλη, ακόμα 10 δεύτερα για να γίνει επίθεση. Πάντα Γκάλη. Ασίστ για τον Βράνκοβιτς και 68-81 η διαφορά στους 13. 1 λεπτό και 5 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Βράνκοβιτς παίρνει τον ριμπάουντ, κατεβάζει για την μπάλα. Αλβέρτης για τον Γκάλη. Ελεύθερος αυτός στο σουτ. Και 68-83 πρόκειται για θρίαμβο η διαφορά στους 15. Αλλά... Το παιχνίδι θα τελειώσει με θρίαμβο του Παναθηναϊκού 72-85.